Το θέατρο της εβδομάδος. Ζορζ Νταντέλ, του Μολιέρου. Μετάφραση Στάσας Αργυρίου. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Βασίλης Μπουγιουκλάκης, Νταντέν. Γιάννης Καλατζόπουλος, Λουμπέν. Νίκος Κιαδάς, κύριος Σοτενβίλ. Χρυσούλα Διαβάτη, κυρία Σοτενβίλ. Αλμπέρτο Εσκενάζη, Κλιτάντρα. Άννα Κυριακού, Αγγελική. Τζένι Κολάρου, Κλοντίν. Λουκιανός Ροζάν, Κολέν. Μουσική επιμέλεια Νίκους Κιαδά. Ηχογράφηση Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Λικούργου Καλέργη. Τι φοβερό πράγμα είναι μια γυναίκα αριστοκράτησα. Σπουδαίο προηγούμενο και μεγάλο μάθημα είναι ο γάμος μου για τους χωριάτες που θέλουν να υψωθούν παραπάνω από την τάξη τους και να συνδεθούν όπως έκανα κι εγώ με τη φαμίλια ενός αριστοκράτη. Η ευγένεια, δεν σου λέω, είναι καλό πράγμα. Έλα όμως που έχει κάτι επακόλουθα που σε τραντάζουνε. Έγινα σοφός με τον παρά μου. Και τώρα ξέρω πολύ καλά τα κόλπα και τους σκοπούς των ευγενών όταν μας μπάζουν μέσα στις φαμίλιες τους. Η αγάπη τους και η έγνοια τους για μας είναι ασήμαντη. Αυτοί παντρεύονται όχι εμάς, αλλά τα λεφτά μας και τα αγαθά μας. Αχ, τώρα το κατάλαβα. Ακριβώς επειδή είμαι πλούσιος, θα έπρεπε να παντρευτώ μια καλή και άξια χωριατοπούλα και όχι να πάρω μια γυναίκα που θέλει πάντα να στέκεται ψηλότερα από μένα, που της κακοφαίνεται γιατί φέρνει το όνομά μου και που φαντάζεται πως με όλα μου τα αγαθά δεν είμαι ο άξιος άντρας της. Αχ, Ζορζ Νταντέν, Ζορζ Νταντέν. Έκανες τη μεγαλύτερη κουταμάρα της ζωής σου. Το σπίτι μου κατάντησε να μου προκαλεί φρίκι. Μπαίνω μέσα και σφίγγεται η καρδιά μου. Ορίστε, ορίστε, τριγυρνάω τόσες ώρες έξω από το σπίτι μου και δεν έχω καρδιά να μπω μέσα. Πα, κάποιος βγαίνει από την πόρτα μου. Τι διάολο γυρεύει αυτός μες στο σπίτι μου? Μπαμπά, κάποιος άνθρωπος με παρακολουθεί. Ποιος να είναι? Ποιος είναι αυτός, δεν τον γνωρίζω. Με κοιτάζει σαν να τα έχει χαμένα. Γιατί? Αχα. Μα αποφεύγει. Φοβάται να με χαιρετήσει. Φοβάμαι μήπως πάει και μαρτυρήσει πως με είδε να βγαίνω από αυτό το σπίτι. Καλημέρα. Δούλος σας. Δεν πιστεύω να είστε ντόπιος. Όχι, όχι. Ήρθα για να δω την αυριανή γιορτή. Και δεν μου λες τι γύρευε στο σπίτι αυτό. Γιατί? Σιγά. Μα τι συμβαίνει? Δεν πρέπει διάολε να πείτε σε κανέναν ότι με είδατε να βγαίνω από εκεί μέσα. Και γιατί? Γιατί έτσι. Α, για στάσου, για στάσου. Σιγά, σιγά θα μας ακούσουνε. Μα δεν είναι κανείς εδώ. Τώρα μόλις μίλησα στην κυρία του σπιτιού και της έφερα τα χαιρετίσματα κάποιου κυρίου που της κάνει τα γλυκά μάτια. Και αυτό δεν πρέπει να το μάθει κανείς, καταλαβαίνετε? Ναι, πώς, καταλαβαίνω. Μου σύστησα να προσέξω να μην με δει κανείς. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να μην πείτε πουθενά πως με είδατε. Μείνετε ήσυχος, μείνετε. Ξέρετε, χαίρομαι πολύ όταν εκτελώ μυστικά τις δουλειές όπως ακριβώς μου παρήγγειλαν. Και τα καταφέρνεις, βλέπω. Ο άντρας της, κατά πως λένε, είναι ένα ζηλιάρης όσο δεν παίρνει. Δεν θέλει, λέει, να κοιτάνε τη γυναίκα του. Αναστατώνει τον κόσμο αν πάρει χαμπάρι κάτι τέτοιο. Εξηγούμε. Λαμπρά, λαμπρά. Δεν πρέπει λοιπόν να μάθει τίποτα από όλα αυτά. Καταλαβαίνετε? Μην το συζητάς, μην το συζητάς. Θέλουμε να τη σκάσουμε τη δουλειά χωρίς να το πάρει μυρουδιά. Με καταλαβαίνετε? Βρε, καλύτερα από τον καθένα. Αν λοιπόν πάτε και πείτε πως μου είδατε να βγαίνω από το σπίτι του, θα μας χαλάσετε τα σχέδια. Με καταλαβαίνετε? Βεβαιότατα. Και δεν μου λες πως λέγεται αυτός που σε έστειλε εκεί μέσα? Είναι ο άρχοντας του τόπου μας. Κάποιος υποκόμης. Πώς τον λένε, διάολε. Δεν μπορώ ποτέ να θυμηθώ αυτό το διάολο όνομά του. Ο κύριος Κλιτάντρε. Ωστε, αυτός είναι ο Κορτάκιας, ο γυναικοθύρας που κάθεται ακριβώς πίσω από αυτά τα δέντρα.
Γι' αυτό εδώ και λίγο διάστημα αυτός ήρθε και κάθισε αντίκριμο. Καλά το μυρίστηκα εγώ. Κάτι υποψιάστηκα αμέσως για τον κύριο το γειτονά μου. Α, είναι ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχετε συναντήσει. Μου έδωσε 3 χρυσά νομίσματα για να πάω απλώς να πω στην κυρία του σπιτιού ότι είναι ερωτευμένος μαζί της και ότι θα ήταν ευτυχής και θα το θεωρούσε τιμή του αν μπορούσε, λέει, να της μιλήσει. Δεν έκανα, βλέπετε, και τόσο κόπο για να με πληρώσει τόσο καλά τη στιγμή που για ένα ολόκληρο μεροκάματο παίρνω μόνο 10 σόλδια. Λοιπόν, εκτελέσατε την αποστολή σας. Ναι. Εκεί μέσα βρήκα κάποια Κλοντίν, υπηρέτρια καθώς φαίνεται, η οποία αμέσως μπήκε στο νόημα για το τι ζητούσα και με παρουσίασε αμέσως την κυρία της. Α, το καταραμένο το άτιμο θηλυκό. Αχ, ξέρετε, αυτή η Κλοντίν κέρδισε την αγάπη μου. Θα εξαρτηθεί μονάχα από εκείνη για να παντρευτούμε, αν το θέλει, βέβαια. Και δεν μου λες, τι απήντησε η κυρία σε αυτόν τον κύριο. Μου είπε να του πω. Σταθείτε, γιατί δεν ξέρω αν θα τα θυμηθώ όλα. Α, ναι, ότι τον ευχαριστεί πολύ για την τρυφερότητά του, για τα αισθήματα που τρέφει για αυτήν και από φόβο για τον άντρα της που είναι ένας καχύποπτος ζηλιάρης, φοβάται να εκτεθεί και ότι πρέπει, λέει, να σκεφτούν για να βρουν τι πρέπει να μηχανευθούν για να κατορθώσουν να συναντηθούν. Α, το φρωμογίνεκο. Ωραίο πράγμα να μην παίρνει ο σύζυγος χαμπάρι από τέτοιες ιστορίες. Θα μείνει μονάχα με τη ζήλια του. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Λοιπόν, αντίο και το στόμα ραμμένο, κράτα το μυστικό για να μην πάρει χαμπάρι ο άντρας της. Ναι. Εγώ θα κάνω πως δεν έχω ιδέα. Είμαι μάνα σε αυτές τις δουλειές. Δεν παίρνει ποτέ κανείς λέξη από το στόμα μου. Λοιπόν, Σορς Νταντέν, καταλαβαίνεις τώρα πώς σε μεταχειρίζεται η γυναίκα σου. Να τι παθαίνεις για να παντρευτείς μια αριστοκράτησα. Σε μεταχειρίζονται όπως θέλουν, χωρίς να μπορείς να εκδικηθείς, γιατί η αριστοκρατία σου δεν είναι τα χέρια. Αν είχες να κάνεις με άνθρωπο της τάξης σου, μπορούσες τουλάχιστον να εκδικηθείς. Αν είχα να κάνω τώρα εγώ με μια χωριατοπούλα, θα την έφερνα στο λογαριασμό με ένα ματσούκι. Αλλά ήθελες, κύριε Νταντέν, να μπει στην αριστοκρατία και δεν σ' άρεσε να σε αφέντη στο σπίτι σου. Ωχ, θα σκάσω, μου έρχεται να γαστουκίσω τον εαυτό μου. Ακούσε εκεί να δέχεται τον έρωτα ενός κορτάκια και να του υπόσχεται συνάντηση. Διάολε, δεν θα αφήσω να μου ξεφύγει η ευκαιρία. Δεν πρέπει να χάνω καιρό. Πρέπει να κάνω τα παράπονά μου στα πεθερικά μου και να τους δείξω τι πίκρες και τι ατιμίες μου δημιουργεί η κόρη τους με τα καμώματά της. Α, να, πάνω στην ώρα έρχονται και οι δυο τους. Γαμβρέ μου. Ω, φαίνεστε πολύ ταραγμένος. Γιατί? Έχω το λόγο μου. Θεέ μου, τι απολύτιστος που είστε, γαμβρέ μου, να μην χαιρετάτε τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν. Έχω άλλα πράγματα στο μυαλό μου, πεθερά μου. Μα ακόμη προς Θεού, είναι δυνατόν, γαμβρέ μας, να μην συνηθίσατε ακόμη στους τρόπους του εκλεκτού κόσμου μέσα στον οποίο ζείτε? Δηλαδή? Μα ξεχνάτε πως δεν επιτρέπεται αυτή η οικειότητα να με φωνάζετε πεθερά μου. Πρέπει επιτέλους να συνηθίσετε να με λέτε κυρία. Διάολε, αφού εσείς με λέτε γαμπρέ μου, μου φαίνεται πως μπορώ και εγώ να σας λέω πεθερά μου. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, γιατί το πράγμα δεν είναι το ίδιο. Μάθετε, σας παρακαλώ, ότι εσείς δεν μπορείτε να μεταχειρίζεστε αυτή τη λέξη προς ένα πρόσωπο της ειδικής μου τάξεως. Γιατί όσο κι αν είστε γαμβρός μας, μας χωρίζει μεγάλη κοινωνική απόσταση. Και αυτό δεν πρέπει να το λησμονείτε. Αχ, Σορς Νταντέν, που έμπλεξες. Σας ζητώ μια χάρη μονάχα. Να αφήσετε για 2 λεπτά τις αριστοκρατικές συνήθειες και να ανοιχθείτε να σας μιλήσω όπως μπορώ. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από το γάμο που έκανα. Μπα! Και για ποιο λόγο, γαμβρέ μου? Πώς! Τολμάτε να μιλάτε έτσι για ένα γάμο που σας ανύψωσε τόσο? Σε τι με ανύψωσε, παρακαλώ? Βέβαια, σε εσάς αυτός ο γάμος στάθηκε σωστό λαχείο. Γιατί χωρίς εμένα, χωρίς τα λεφτά μου, δεν ξέρω πώς θα σηκώνατε το κεφάλι από τη φτώχεια και τον ξεπεσμό. Όμως εγώ τι κέρδισα? Τι απόλαυσα εγώ από αυτό το γάμο? Εκτός από την ανύψωση του ονόματός μου. Τι άλλο κάνατε εσείς για μένα? Από το μου αλλάξατε το όνομα και να λέγομαι αντί Ζορς Νταντέν, ο κύριος Ντε Λα Ζορντινιέρ. Και δε θεωρείτε τιμή ότι συγγενέψατε με την οικογένεια Ντεσοτεμβίλ? Και με την οικογένεια Πριντοτέρη, από την οποία έχω την τιμή να έλκω το γένος. Και δεν σκέπτεστε ότι αυτό το προνόμιο θα επιτρέψει στα παιδιά σας να είναι ευγενείς? Είμαι σύμφωνος πως τα παιδιά μου θα γίνουν ευγενείς.
Αλλά στο μεταξύ εγώ θα έχω γίνει κερατάς, αν δεν προλάβουμε το κακό. Τι θέλετε να πείτε, γαμβρέ μου? Θέλω να πω πως η κόρη σας δεν φέρεται απέναντί μου σαν μια κυρία καθώς πρέπει και κάνει πράγματα που προσβάλλουν την τιμή μου. Προσέξετε σε αυτά που λέτε. Η κόρη μου κατάγεται από γένος που υπήρξε πάντοτε υπόδειγμα αρετής. Δεν έχει δώσει ποτέ καμία αφορμή. Στο σπίτι των πριντοτερή, επί τρεις αιώνες τώρα, καμιά γυναίκα δεν έδωκε ποτέ καμία αφορμή παραπώνων. Διάβολε! Ούτε στην οικογένεια του Σοτενβίλ παρουσιάστηκε ποτέ κανένα άτοπο. Περί κληρονομικότητος λοιπόν ουδής λόγος. Μάθετε, κύριε, ότι μια Ζακελίνα ντε λα πριντοτερή δεν εδέχθηκε του δένα τρόπο να γίνει ιερωμένη του δουκός και κυβερνήτου της επαρχίας. Λοιπόν, μάθετε πως η κόρη σας δεν είναι τόσο δύσκολη και ότι από τον καιρό που παντρεύτηκε εμένα έγινε τρομερά εύκολη. Πώς? Εξηγηθείτε, γαμβρέ μου, διότι ούτε εγώ ούτε η μητέρα της είμαι θα άνθρωποι που θα ανεχτούμε τα παραστρατήματά της. Και ούτε πρόκειται σε τέτοια περίπτωση να πάρουμε το μέρος της. Δεν αστειευόμεθα εμείς με τα ζητήματα της τιμής. Και να ξέρετε, την κόρη μας την αναθρέψαμε με κάθε δυνατή αυστηρότητα. Εκείνο που ξέρω εγώ να σας πω είναι ότι υπάρχει κάποιος κορτάκιας που ξέρετε κι εσείς και ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της και ότι ατόλμησε να της κάνει ερωτικές προτάσεις που και αυτή άκουσε με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ορκίζομαι στο Θεό ότι θα την πνίξω με τα ίδια μου τα χέρια αν ετόλμησε να κυλιδώσει την τιμή της μητέρας να της. Να πάρει ο διάολος, θα τους περάσω και τους δυο με το σπαθί μου αν έφτασαν στο σημείο να προσβάλλουν την τιμή της οικογένειας. Πεθερέ μου και πεθερά μου, σας τα είπα όλα και ζητάω την υποστήριξή σας. Μην ανησυχείτε, θα τους συγκυρίσω και τους δυο. Είμαι άνθρωπος που ξέρω να βάζω τον καθέναν στη θέση του. Αλλά... είστε βέβαιος για όλα αυτά που μας είπατε? Βεβαιότατος. Προσέξτε, γιατί μεταξύ ευγενών αυτά τα ζητήματα τιμής είναι επικίνδυνα. Μην κάνουμε καμιά ασυλλόγιστη ενέργεια που θα έχει φοβερές συνέπειες. Λυπάμαι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αγαπητή μου, πήγαινε να μιλήσεις στην κόρη μας και να τη φέρεις εδώ. Στο μεταξύ εγώ θα μιλήσω με τον γαμβρό μας για αυτό τον κύριο. Μάλιστα, πηγαίνω. Νάτος αυτός ο κύριος. Έρχεται πάνω στην ώρα. Κύριε, με γνωρίζετε? Αμφιβάλλω, κύριε. Είμαι ο βαρόνος Ντε Σοτενβίλ. Μεγάλη μου τιμή. Το όνομά μου είναι γνωστό στην αυλή και στις δεξιώσεις έχω πάντα τιμητική θέση. Χαίρομαι ακόμα περισσότερο. Ο κύριος πατέρας μου, ο Ζαν Ζιλ Ντε Σοτενβίλ, είχε την τιμή να λάβει ο ίδιος μέρος στην ηρωική πολιορκία του Μοντομπάν. Είμαι ενθουσιασμένος. Και είμαι κατευθείαν απόγονος του Μπερτράν Ντε Σοτενβίλ, ο οποίος τόσο εδοξάστη στην εποχή του. Δεν αμφιβάλλω. Μου ανεφέρθη, κύριε, ότι αγαπάτε και ενοχλείτε μίαν γυναίκα που είναι κόρη μου, για την οποία ενδιαφέρομαι. Καθώς επίσης ενδιαφέρομαι και για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει την τιμή να είναι γαμβρός μου. Εγώ! Μάλιστα. Γι' αυτό επιθυμώ να σας μιλήσω και να σας ζητήσω μία εξήγηση διαφωτιστική σχετικώς με αυτό το θέμα. Είναι τρομερή συκοφαντία. Ποιος σας έδωσε αυτές τις πληροφορίες? Κάποιος που τις πιστεύει απολύτως. Αυτός ο κάποιος, κύριε, είναι ψεύτης. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Με πιστεύετε, κύριε, ικανόν εμένα για μια τέτοια τιμία? Εγώ να ερωτευτώ μια νέα και ωραία ύπαρξη που έχει την τιμή να είναι κόρη του κυρίου βαρόνου Ντε Σοτενβίλ? Το διαψεύδω. Και αυτός που σας μετέδωσε τέτοιες πληροφορίες είναι ένας ηλίθιος. Γαμβρέ μου, τι τρέχει? Είναι ένας ασχρός. Απαντήστε, γαμβρέ μου. Απαντήστε εσείς. Αν τον εγνώριζα, θα το περνούσα πέρα για πέρα με το σπαθί μου μπροστά σας. Λοιπόν, είστε και τώρα βέβαιος για όσα είπατε, γαμβρέ μου? Ναι. Ναι, βεβαιότατος. Ό,τι είπα είναι αληθινό. Ο γαμβρός σας, κύριε, είναι αυτός εδώ? Μάλιστα. Αυτός μου έκανε όλα αυτά τα παράπονα. Τι να πω. Να ευλογάει την τύχη ότι είναι συγγενής σας. Αλλιώτικα θα του δίνει ένα μάθημα για να μην ξαναπεί κουβέντα για το άτομο μου. Τι τρομερό ελάττωμα η ζήλια. Ορίστε. Έφερα εδώ την κόρη μου για να χυθεί άπλετο φως αυτή την υπόθεση μπροστά σε όλο τον κόσμο. Σεις, κυρία μου, είπατε στο σύζυγό σας ότι εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί σας. Εγώ, πώς μπορώ να πω, κύριε, κάτι που δεν συμβαίνει? Θα ήθελα να το βλέπα κάτι τέτοιο και σας συνιστώ να δοκιμάσετε αν τολμάτε, κύριε, και θα καταλάβετε με ποιον άνθρωπο έχετε να κάνετε.
Επιχειρήστε να μου στείλετε κανένα μεσάζοντα, να γράψετε τίποτα κρυφά ραβασάκια, να μου μιλήσετε όταν θα λείπει ο άνδρας μου ή όταν θα με συναντήσετε στο δρόμο. Δοκιμάστε. Σας ειδοποιώ ότι θα τύχετε μιας τέτοιας υποδοχής που δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Προς Θεού, κυρία, ησυχάστε. Δεν είναι ανάγκη να σκανδαλίζεστε τόσο και να μου δίδετε τόσα μαθήματα. Ποιος σας είπε ότι σκέφτηκα ποτέ να σας αγαπήσω? Μα τι μπορώ να ξέρω εγώ για όλα αυτά που λένε εδώ πέρα? Μπορούν να λένε ό,τι θέλουν, αλλά εσείς ξέρετε αν σας μίλησα ποτέ. Και μάλιστα για έρωτα όσες φορές σας συνήντησα. Δεν είχατε παρά να κάμετε για να λάβετε την απάντηση. Δεν υπάρχει φόβος. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να λυπήσω μια ωραία και χαριτωμένη κυρία. Και σας βεβαιώ ότι σέβομαι και εσάς και τους γονείς σας, ώστε τέτοιες ιδέες να αποκλείονται από το μυαλό μου. Βλέπετε λοιπόν, γαμβρέ μου. Υποθέτω ότι ικανοποιηθήκατε, γαμβρέ μου. Τι έχετε να πείτε? Λέω πως αυτά που λένε είναι παραμύθια και ότι αυτό που λέω εγώ είναι το σωστό. Γιατί αν θέλετε να τα πούμε και ξεκάθαρα, δεν είναι λίγη η ώρα που δέχτηκε έναν άνθρωπο εκ μέρους του. Εγώ δέχτηκα ένα πεσταλμένο του κυρίου από εδώ? Έστειλα εγώ κανέναν τέτοιο? Κλοντίν, τι είναι αυτά που λένε, Κλοντίν? Είναι αλήθεια, μάλιστα, έστειλες. Μα την πίστη μου, κυρία, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Σώπα, υποκριτρία, σώπα, τα ξέρω όλα. Και ακόμα ξέρω πως τον άνθρωπό του τον έπασες εσύ μέσα στο σπίτι. Εγώ? Είμαι μια δυστυχισμένη. Εγώ που γνιάζομαι τόσο γι' αυτόν. Αντίο. Δεν ανέχω πια να με μεταχειρίζονται έτσι. Ορίστε, γαμβρέ μου. Η κόρη μου έφυγε αγανακτισμένη. Οφείλετε να ικανοποιήσετε τον κύριο. Να ικανοποιήσω εγώ? Αυτό είναι κανόνας. Εφόσον αδίκως τον κατηγορήσατε, του οφείλετε ικανοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς τους κανόνες. Ξέρω πολύ καλά εγώ τι κάνω. Αυτά δεν έχουν καμιά σημασία. Έχετε χρέος να του δώσετε ικανοποίηση. Δηλαδή, αν τον έπαιρα στο κρεβάτι με τη γυναίκα μου και ο κύριος αυτός θα αναιρούσε όλα, εγώ δεν θα πω κουβέντα? Θα είναι όλα δηλαδή με λίγα άλλα? Μη λέτε τέτοια λόγια. Δώστε τις εξηγήσεις που σας λέω και τελειώστε. Μα τι λέτε, πεθαρέ μου, τι λέτε? Δηλαδή, πρέπει να του ζητήσω και συγγνώμη? Μα κάντε αυτό που σας λέω. Η δισταγμή είναι περιττή. Και μη φανταστείτε ότι κάνετε κάτι περισσότερο από όσο πρέπει, αφού εγώ σας το συμβουλεύω. Μα σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Διάβολε! Γαμβρέ μου, μη με κάνετε να εξάπτομαι, γιατί θα συμμαχήσω με αυτόν τον κύριο εναντίον σας. Αφήστε να σας διευθύνω και να σας καθοδηγώ εγώ. Αχ, αχ, Ζορζ Νταντέν, Ζορζ Νταντέν, τι τραβάς. Και πρώτα-πρώτα βγάλτε το καπέλο σας. Να το βγάλω? Ναι, βγάλτε το. Ορίστε, το έβγαλε. Έτσι. Κρατήστε το στο χέρι. Ο κύριος είναι αριστοκράτης και εσείς δεν είστε. Έτσι. Βράζω, βράζω, βράζω. Και τώρα, επαναλάβετε ό,τι λέω εγώ. Κύριε. Κύριε. Σας ζητώ συγγνώμη. Μπρος, λέγε. Σας ζητώ συγγνώμη. Για τις άδικες υποψίες που είχα για το άτομό σας. Για τις άδικες υποψίες που είχα για το άτομό σας. Είμαι ένας ταπεινός δούλος σας. Όχι γι' αυτό. Ότι είμαι ταπεινός δούλος σας. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θέλετε δηλαδή να είμαι ταπεινός δούλος ενός ανθρώπου που θέλει να με κερατώσει? Για άκουσε εδώ. Αρκεί, σας παρακαλώ. Όχι. Εννοώ να πει και το είμαι ταπεινός δούλος σας. Για να τηρηθούν αυστηρά οι τύποι και οι κανόνες της αριστοκρατικής τάξεώς μας. Λοιπόν, λέγε. Ότι είμαι ταπεινός δούλος σας. Εντάξει, κύριε, είμαι ικανοποιημένος. Και σας βεβαιώ ότι δεν σκέπτομαι πια τίποτα για ό,τι έγινε. Σας υποβάλλω τα σέβη μου. Αισθάνομαι ιδιαίτερη λύπη για την ανησυχία που σας προκάλεσα. Προσκυνώ, κύριε Κλιτάντρο. Θα είμαι ευτυχής αν θα είχατε την καλοσύνη να δεχτείτε μία πρόσκλησή μου για ένα κυνήγι λαγών. Μου κάνετε εξαιρετική τιμή, κύριε. Είδω, γαμβρέ μου, πως πρέπει να τελειώνουν τα ζητήματα. Αντίο. Να ξέρετε ότι μπήκατε σε μία οικογένεια που μπορεί να σας υποστηρίξει παντού. Και η οποία ποτέ δεν θα ανεχθεί να σας κάμουν την παραμικροτέραν προσβολήν. Πάμε, κύριε Κλιτάντρο. Αχ, Νταντέν, τι έπαθες. Ήθελες τα όμως και παθέστα. Απόκτησες ό,τι ζήτησες. Αλλά τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο θα μεταπίσω τα πεθερικά μου και να τα κάνω να πιστέψουν αυτά που λέω. Πρέπει κάτι να σκαρφιστώ για να το πετύχω. Καλά
το φαντάστηκα εγώ πως αυτό ήταν δικό σου κατόρθωμα, κύριε Λουμπέν. Ότι εσύ θα τα πες όλα αυτά σε κάποιον και αυτός πήγε και τα πες στον κύριό μου. Ω, μα την πίστη μου, όχι, Κλοντίν. Εγώ δύο λογάκια είπα μόνο σε ένα περαστικό που ήταν εδώ, αλλά φαίνεται πως οι άνθρωποι στον τόπο σας είναι πολύ φλίαροι. Μα ας μην μιλούμε πια γι' αυτό. Άκουσε, Κλοντίν. Τι θέλεις να ακούσω? Γύρισε λίγο το προσωπάκι σου κατά μένα. Γιατί? Κλοντίν. Ορίστε. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Όχι. Σοβαρά, σ' αγαπώ. Πολύ. Ναι, πού να με πάρει και να με σηκώσει? Πίστεψέ με αφού στορκίζομαι. Ωραία. Αισθάνομαι την καρδιά μου να χοροπηδάει όταν σε βλέπω. Χαίρομαι. Τι κάνεις και γίνεσαι τόσο όμορφη? Ό,τι κάνουν όλες οι άλλες. Άκουσε. Αν θέλεις να γίνεις γυναίκα μου, θα γίνω κι εγώ άντρα σου και οι δυο μαζί θα είμαι θα αντρόγινο. Αν είσαι όμως ζηλιάρης σαν τον αφέντη μου. Πα, Θεός φυλάξει, καθόλου. Εγώ αντιπαθώ τους ζηλιάριδες. Θέλω έναν άντρα που να μην με υποψιάζεται, να μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη και να είναι τόσο σίγουρος για την τιμιότητά μου που να μην ανησυχεί ακόμα και αν με δει ανάμεσα σε 30 άντρες. Λοιπόν, εγώ θα είμαι ακριβώς έτσι. Μέλα, δώσ' μου τώρα ένα φυλάκι τουλάχιστον για την καλή αρχή. Χαίρετε, κύριε. Κλοντίν, Κλοντίν, σε παρακαλώ. Τίποτε. Αρκετά προχωρήσαμε. Γεια σου. Και πες τον κύριο υποκόμη ότι θα φροντίσω να διαβιβάσω το γραμματάκι του. Ανυπομονούσα να φύγει ο άντρας σας, κυρία, για να σας δώσω το γραμματάκι του κυρίου Κλιτάντ. Αχ, φέρτο, για να δούμε, Κλοντίν, τι λέει. Κατάλαβα πως δεν είναι καθόλου δυσαρεστημένος από τις τάσεις σας. Αχ, Κλοντίν, με πόση λεπτότητα εξηγείτε. Τι ευχάριστο, τι λεπτό, τι ευγενικό ύφος έχουν στην κάθε τους πράξη και στην κάθε τους έκφραση οι άνθρωποι της αυλής. Πώς μπορούν να συγκριθούν με αυτούς τους άνδρες της επαρχίας μας? Περίμενε, είμαι εδώ να πάω να ετοιμάσω την απάντηση και θα σου τη φέρω. Ναι, κυρία, ναι. Εγώ θα πεταχτώ μια στιγμή να αγοράσω κάτι και έφτασα. Πετάω! Κλοντίν, Κλοντίν! Λοιπόν, για πες μου, Κλοντίν, έδωσες το γράμμα μου στην ωραία σου κυρία. Μάλιστα, και τώρα σας ετοιμάζει την απάντηση. Μα, Κλοντίν, δεν θα μπορέσω να τη συναντήσω για λίγο. Ελάτε τώρα μαζί μου μέσα και θα τα καταφέρω. Θα το εγκρίνει όμως αυτό, δεν το βρίσκεις λίγο απίθανο? Όχι, 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 ο άντρας της δεν είναι μέσα. Ύστερα αυτόν τον λογαριάζει. Μόνο τις γονείς της φοβάται, αλλά και αυτή δεν είναι εδώ. Έπειτα σας έχουν τόσο μεγάλη συμπάθεια, ώστε δεν υπάρχει κανένας φόβος. Αχ, Κλοντίν, παραδίδομαι στα χέρια σου. Πάμε. Μα αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που είχα συναντήσει πριν? Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, γιατί τώρα θα μαρτυρήσει για όλα. Και έτσι τα πεθερικά μου θα πιστέψουν σε αυτά που τους φαίνονται απίστευτα. Α, εδώ είστε, κύριε Φλίερε. Δεν είχαμε συνεννοηθεί να μην πείτε τίποτα για εκείνα που σας είπα? Και εσείς δεν μου είχατε δώσει το λόγο σας ότι θα τηρήσετε ηχεμήθεια, ε? Είστε λοιπόν ένας φλίαρος και πάτε και διαδίδετε όλα αυτά που εγώ σας εμπιστεύτηκα για μυστικά. Εγώ? Μάλιστα, εσείς. Ακούστε, κύριε. Αν δεν είχατε φλιαρίσει, θα σας έλεγα τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αλλά για τιμωρία σας δεν θα μάθετε τίποτα. Πώς? Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τίποτα, 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 τίποτα. Μα τι σας πιάνει και φλιαρείτε? Λοιπόν, φεύγω και σας αφήνω να σκάσετε από την περιέργεια. Στάσου, στάσου, μια στιγμή. Μια φεύγω, φεύγω. Μια στιγμή, μια στιγμή σου λέω. Φεύγω, φεύγω. Πρέπει μια λέξη, παρακαλώ. Θέλω να σου πω μια λέξη. Τίποτα, τίποτα. Όχι, πάτε να με ψαρέψετε. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω. Δεν είμαι εγώ κανένα κουτό. Μα δεν πρόκειται περί αυτό, άκουσε. Δεν σας λέω τίποτα. Θέλετε να με κάνετε να σας πληροφορήσω ότι ο κύριος Κλιτάντρο υποκόμης έδωσε λεφτά στην Κλοντίν και ότι αυτή τώρα τον οδήγησε στην κυρία της, ε? Πώς? Αν δεν είμαι τόσο ηλίθιος να σας τα πω. Για χατήρι μου, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι. Θα σου δώσω. Πω, δεν μπορώ να βάλω μπροστά το σχέδιό μου με αυτό το βλάκα. Η πληροφορία όμως που του ξέφυγε είναι πολύτιμη. Γιατί αν αυτός ο Σαλτιμπάγκος βρίσκεται τώρα μέσα στο σπίτι μου, θα μπορέσω να κάνω τα πεθερικά μου να καταλάβουν την ατιμία της χώρας τους. Το κακό είναι που δεν ξέρω πώς να τους ειδοποιήσω γρήγορα. Αν μπω μέσα, ποιος θα πιστέψει στα λόγια μου? Θα μου πούνε πάλι όλοι πως ονειρεύομαι. Αν πάλι κουβαλήσω τα πεθερικά μου, δίχως να είμαι βέβαιος πως ο φίλος βρίσκεται ακόμα μέσα, θα ξαναπέσω σε γκάφα όπως και πριν. Θα μπορούσα άραγε να το εξακριβώσω δίχως να με καταλάβουν. Για να κοιτάξω από την κλειδαρότρυπα. Ουρανέ!
Τι άλλη εξακρίβωση! Το βλέπω μέσα. Η τύχη με βοηθάει. Και έτσι θα αποδείξω την ατιμία της, φέρνω και τους δικαστές που χρειάζομαι και τελειώνει η ιστορία. Α, ανάτους, ανάτους. Ήρθαν εδώ πάνω στην ώρα. Επιτέλους. Πριν δεν θελήσατε να πιστέψετε στις καταγγελίες μου και την κατηγορία την έστρεψε η κόρη σας εναντίον μου. Τώρα όμως κρατάω ό,τι μου χρειάζεται για να σας αποδείξω ποια είναι η διαγωγή της. Ο ατιμασμός μου είναι τόσο φανερός πια, ώστε δεν θα αμφιβάλλετε ούτε στο ελάχιστο. Πώς? Συνεχίζετε, γαμβρέ μου, το ίδιο τροπάριο? Το συνεχίζω, το συνεχίζω. Γιατί ποτέ δεν είχα τόσα στοιχεία για να το συνεχίσω. Επιχειρείτε πάλι να μας παραζαλίζετε. Μάλιστα, κυρία, μάλιστα. Γιατί εμένα με παραζαλίζουν πολύ περισσότερο. Δεν νομίζετε ότι γίνεστε ενοχλητικός? Όχι, όχι. Γιατί προτιμώ να γίνομαι ό,τι θέλετε εκτός από ηλίθιος. Μα δεν εννοείτε να εγκαταλείψετε αυτές τις εξωφρενικές ιδέες? Όχι, κυρία, όχι. Θα προτιμούσα να εγκαταλείψω τη γυναίκα που με ατιμάζει. Προς Θεού, γαμβρέ μου, προσέχετε τις εκφράσεις σας και μάθετε να μιλάτε. Μπορείτε να μεταχειριστείτε λιγότερο προσβλητικές εκφράσεις. Όποιος χάνει, πεθερέ μου, δεν γελά. Μην ξεχνάτε πως ενυμφεύτηκε μια αριστοκράτηδα. Ούτε το ξεχνώ και πολύ φοβούμαι πως δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αφού λοιπόν το θυμάστε, φροντίστε να μιλάτε για αυτήν με περισσότερο σεβασμό. Αυτή όμως γιατί δεν φροντίζει να συμπεριφέρεται με περισσότερη τιμιότητα, ε? Δηλαδή, επειδή είναι η αριστοκράτησα, μπορεί να κάνει εις βάρος μου ό,τι θέλει, δίχως εγώ να μπορώ να βγάλω μιλιά από το στόμα μου? Μα τι έχετε, τι μπορείτε να πείτε? Δεν επίστηδε το πρωί από τη στάση της απέναντι εκείνου τον οποίον υποπτευόσαστε? Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Αλλά εσείς τι θα μου πείτε αν σας αποδείξω τώρα ότι ο φιλαράκος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μαζί της? Μαζί της? Μάλιστα, κυρία, μάλιστα. Μαζί της και μέσα στο σπίτι μου. Μέσα στο σπίτι σας? Μάλιστα, πεθερέ μου, μάλιστα. Μέσα στο οικογενειακό μου άσυλο. Αν αυτό είναι αλήθεια, συμμαχούμε μαζί σας εναντίον της. Μάλιστα, κύριε. Η τιμή της οικογενείας είναι ανωτέρα παντός. Αν αυτό που λέτε είναι αλήθεια, θα την εγκαταλείψουμε και θα την παραδώσουμε εις την οργή σας. Τότε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Προσέξτε όμως, μην γελαστείτε. Μην την πάθετε όπως και πριν. Θα δείτε, θα δείτε. Ας τραβηχτούμε τώρα λίγο παράμερα. Ελάτε, ελάτε, αγαπητοί, να προσέξετε. Να, να, βλέπετε. Βγαίνουνε από την πόρτα. Ας κρυφτούμε. Αντίο, Κλειτάνδρα. Φοβούμαι μη σας δουν και δεν θέλω να μάθει κανείς τίποτα. Υποσχεθείτε μου τουλάχιστον ότι θα κατορθώσω να σας δω αυτή τη νύχτα. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Τους βλέπετε. Προσέξτε, μη μας δουν. Αχ, κυρία, χαθήκαμε. Πήρε το μάτι μου τη μητέρα σας, τον πατέρα σας και τον άντρα σας. Αλήθεια? Σας παραφυλάνε, προσέξτε. Να, 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 εκεί πιο πέρα. Ω, διάολε. Κλειτάνδρα, προσποιηθείτε ότι δεν τους είδατε και αφήστε μένα να τα κανονίσω.